Θα καλημερίσω σήμερα στη συχνότητα του 984 τον επικεφαλής της πνοής Δημοκρατίας, η οποία κατέρχεται στις εκλογές πανελλαδικά με το σύστημα της απλής αναλογικής και τις δυνατότητες που δίνει ή δεν δίνει, και τον επικεφαλής της, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, καθηγητή φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο, γνωστό στη συχνότητα του 984 σε όλη τη διαδρομή της πανδημίας. Αλλά σήμερα τον έχουμε καλέσει στη συχνότητα ως επικεφαλής της πολιτικής κίνησης. Καλημέρα, κύριε Κούβελα. Καλημέρα, κύριε Σταχίνης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση, και θέλω να μας πείτε ευθύς γιατί πνοή Δημοκρατίας. Γιατί το όνομα ή γιατί το κόμμα. Γιατί το όνομα και το κόμμα και τα δύο μαζί. Λοιπόν, το κόμμα προέκυψε, όπως προφανέστατα έχετε καταλάβει, λόγω της απίστευτης πίεσης που νιώσαμε πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα, οι οποίοι απλούστατα θέλαμε να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία και τα δικαιώματά μας. Εγώ είχα έναν υπερβολικά μεγάλο πόλεμο από το σύστημα. Μάλλον πλέον καταλαβαίνω και τον λόγο, τότε δεν τον πολύ καταλάβαινα. Συνειδητοποίησα ότι το πρόβλημα δεν ήταν επιστημονικό, όπως πίστευα στην αρχή, ήταν αμυγός πολιτικό. Προσπάθησα να βρω πολιτική στέγη, όχι ως ενεργός πολιτικός, αλλά ως μέλος κάποιου κόμματος, γιατί μέχρι τότε δεν είχα ασχοληθεί ποτέ μου. Δεν βρήκα ανταπόκριση από πουθενά στην κυριολεξία, ούτε τα κοινοβουλευτικά ούτε τα έξω κοινοβουλευτικά. Και θα πρέπει να θυμάστε ότι εγώ, επειδή είχα θέσεις ευθύνης με όλες τις κυβερνήσεις από το 9 και μετά, κανένας από τους φίλους μου δεν έκανε ούτε μία επερώτηση για την δίωξη με βάση την συνταγματική, με το συνταγματικό μου δικαίωμα του καθηγητή πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα η κατάσταση δρομολογήθηκε, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που με ήξεραν και με εμπιστευόντουσαν ξεκίνησαν αυτή την διαδικασία και τελικώς αποφάσισαν να κάνω το απονενοημένο διάβημα, να προβώ την σύσταση ενός πολιτικού φορέα, χωρίς βέβαια να πιστεύω απολύτως ότι θα είμαστε και έτοιμοι για να κατέβουμε σε εκλογές, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά και τελικώς είμαστε ένα κίνημα σε όλη την Ελλάδα. Έχει αποκτήσει και ανάσα και πνοή και δυναμική και θα δούμε πώς θα το αποδεχτεί ο ψηφοφόρος. Άρα, κύριε Κούβελα, η αφορμή, και είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση, η αφορμή για την ίδρυση αυτής της πολιτικής κίνησης είναι η διαχείριση της πανδημίας. Αλλά πίσω από αυτό είναι κάτι βαθύτερο. Είναι. Προφανώς και είναι βαθύτερο, κύριε Σαχίνη. Είστε εξαιρετικός δημοσιογράφος και το καταλαβαίνετε. Είναι ότι μέχρι τότε, εγώ τουλάχιστον και πολλοί άλλοι σαν και εμένα, πιστεύαμε ότι ζούμε σε ένα πιο δημοκρατικό καθεστώς και ότι οι πολιτικές παρατάξεις και οι κυβερνήσεις κάναν το κατά το δυνατόν γενόμενο, αλλά τελικά διαπίστωσα ότι δεν είχαν καμία διάθεση να είναι δημοκρατικές, δεν έχουν καμία διάθεση να είναι καν ανθρώπινες, και αυτή ήταν μια πραγματικά μια κλωτσιά που μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης πλεύσης. Το πνοή έχει να κάνει με το μία ανάσα, έχει να κάνει με το μία αναπνοή, έχει να κάνει με το αεράκι που ανοίγει τα πανιά και μας κινεί προς τα εκεί που θέλουμε να πάμε, και έχει να κάνει και με το πνεύμα. Γιατί αυτό που συνειδητοποίησα έντρομος είναι ότι υπήρχε μία παραπληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα. Εγώ είμαι εκπαιδευμένος επιστήμονας με πάνω από ένα πτυχίο, τέλος πάντων. Έχω μια μεγάλη γκάμα γνώσεων και συνειδητοποίησα ότι αυτό που έχει στηθεί είναι μία δομημένη και οργανωμένη προσπάθεια παραπληροφόρησης. Καλλιεργείται λοιπόν ένα φαινόμενο που το είχε ορίσει παλιότερα συγγραφέας ως αντιγνώση, δεν είναι βέβαια το ίδιο με την τότε αντιγνώση, είναι μια άλλου τύπου αντιγνώση, άρα παραμένει αντιγνώση, που δημιουργεί μια αντινόηση και ο μέσος πολίτης είναι αδύνατο να πληροφορηθεί μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των ετερόκλητων πληροφοριών που λαμβάνει. Θεωρούμε ότι η ένταση γνώσης είναι ο μόνος δρόμος που πλέον μπορούμε να κερδίσουμε τη ζωή μας πίσω. Η χώρα μας έχει φτάσει στο απροχώρητο και από εκεί και πέρα όλα δρομολογούνται με αυτή την έννοια. Προφανέστατα η πανδημία ήταν η κορυφή του παγόβουνου για πολλούς από εμάς, γιατί απειλήθηκε η ίδια μας η ζωή και η αντίληψη. Προφανώς έτσι ο νους μας ήταν αυτός που χτυπήθηκε πρώτα με την συστηματική κατατρομοκράτηση. Αλλά αυτό ήταν ένα επιστέγασμα στην Συμφωνία των Πρεσπών, που μας βρίσκει κάθετα αντίθετος, γιατί το θεωρούμε απεμπόληση τελείως των εθνικών μας δικαιωμάτων και αλλαγή της γεωπολιτικής στην περιοχή μας.
Ήταν τα μνημόνια τα οποία μας οδήγησαν σε μια εξαθλίωση. Μέχρι ένα σημείο εγώ πίστευα ότι αν διαχειριστούμε καλά ο καθένας το κομμάτι του μπορούμε να γλιτώσουμε. Σήμερα πιστεύω ότι με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα πράγματα, μάλλον που διαχειριζόμαστε ακόμα και σήμερα, δεν πρόκειται να γλιτώσουμε ως έθνος. Αυτό είχε ακολουθήσει, όπως όλοι γνωρίζετε, εκείνη τη συγκλονιστική ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που φορτώθηκε επίσης στους ανθρώπους και στους κατοίκους της χώρας μας. Και ήταν η συνέχεια του προηγούμενου σκανδάλου, σκανδαλοδέστατου φαινομένου, αυτού που λέγαμε, που πλέον το έχουν ξεχάσει περισσότεροι το χρηματιστήριο, όπου επί της ουσίας η κυβέρνηση εξαπάτησε, στην κυριολεξία εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και υπήρξε η βιαιότερη μεταφορά κεφαλαίων που είχαμε ίσως στην νότερη Ελλάδα. Αυτά όλα δεν είναι τυχαία, ούτε είναι τελείως έτσι ανοργάνωτα. Αυτά δείχνουν μια στρατηγική, ένα σύστημα και το οποίο επί της ουσίας κάποιος θα πρέπει, και όταν λέω κάποιος δεν εννοώ ένας μόνος, έτσι, εννοώ καθένας από εμάς, οφείλει να πολεμήσει για να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Άρα θέτεται και θεσμικά ζητήματα. Κύριε Κούβελα, είπατε ξεχάσαμε το σκάνδαλο χρηματιστήριου. Εδώ σε 2,5 μήνες έχουν εξαφανιστεί τα τέμπη. Το έγκλημα των τεμπών δεν υπάρχει. Καταλάβατε. Το έγκλημα των τεμπών, κύριε Σαχίνη, είναι κάτι εξοργιστικό. Είναι εξαιρετικά θλιβερό. Εγώ έχασα παιδιά φίλων μου που πραγματικά με πόνεσε. Γιατί ξέρετε, όταν έχεις ζήσει με άτομα και με τα παιδιά τους, είναι σαν να σου ξεριζώνει την ψυχή, είναι σαν να ήταν τα δικά σου παιδιά στο τρένο. Εγώ δε αυτό το τρένο το χρησιμοποιούσα κάθε εβδομάδα γιατί θεωρούσα ότι είναι εξαιρετικά ασφαλές. Και ξέρετε, πέρα από την προφανέστατη ευθύνη της κυβέρνησης και την απίστευτη γαϊδουριά των Ιθινόντων, γιατί και τώρα προσβάλλω τα γαϊδούρια, μάλλον είναι συμπαθέστατα τα γαϊδούρια, έτσι, αυτή είναι κατεφημισμό γαϊδούρια, έχουν κάνει τεράστιο έγκλημα, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Εμείς και ως πολιτικός φορέας στείλαμε ανοιχτή επιστολή να μας απαντήσουν πόσοι τελικά πέθαναν, γιατί δεν μας βγαίνει πρόσθεση. Καταλάβατε, είναι λίγο περίεργα αυτά που διώχνουν. Αμφισβητείτε το επίσημο που είναι 57 νεκροί, το αμφισβητείτε? Προφανώς το αμφισβητώ, γιατί στην αρχή μιλούσαν για 50 νεκρούς και 50 τους αγνοούμενους. Ξαφνικά οι αγνοούμενοι βρέθηκαν, ας μας τους ανακοινώσουν. Αν τους βρήκαν, να τους δούμε κι εμείς. Να χαρούμε που οι άνθρωποι τη γλίτωσαν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν μια πολιτική έτσι κομπίνα εντός εισαγωγικών, προκειμένου να φαίνεται μεγαλύτερος ο αριθμός των θυμάτων στο μάτι, λες και ο ανταγωνισμός είναι ποιος κατάφερε να σκοτώσει τους λιγότερους. Στα Τέμπη, αυτό που με ενόχλησε πάρα πολύ και πραγματικά συνειδητοποίησα και στην πανδημία κάποια πράγματα και για την πανδημία κάποια πράγματα, είναι ότι είναι βέβαιος, ότι, όχι βέβαιος, ξέρω σίγουρα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου και άλλων σχολών, που ουσιαστικά συμμετέχουν σε επιτροπές ασφάλειας των συγκοινωνιών και τέτοια. Δεν βγήκε ούτε ένας να μιλήσει, κύριε Σαχίνη. Ούτε ένας. Εγώ, αν έβγαινε ένας συνάδελφος να μιλήσει, δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος ότι είναι ασφαλή τα τρένα. Γιατί ο υπάλληλος είναι υπάλληλος. Τον εξαναγκάζουν, τον πιέζουν κτλ. Ο καθηγητής πανεπιστημίου έπρεπε να βγει να μιλήσει. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, λόγω των διώξεων που έγιναν, ακόμα και για μένα, που ουσιαστικά δεν είπα και τίποτα, ούτε ψεύδες, ούτε υπερβολικό, απλώς ζήτησαν να συμμορφωθούν με τον νόμο υποβάλλοντας κίτρινη κάρτα, υπήρξε δίωξη. Αυτό λοιπόν είναι αθλειότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι θεσμοί δεν δουλεύουν και σημαίνει ότι η ηθική των ανθρώπων που υπηρετούν τους θεσμούς έχει αρχίσει να είναι λίγο σπεντόνα, λίγο ελαστική, λίγο λάστιχο. Κάτι που ουσιαστικά δεν προστατεύει ούτε τους ανθρώπους, ούτε την πατρίδα, ούτε τίποτα. Κάποιοι άνθρωποι που είναι θεσμικά μπροστά, γι' αυτό μας λένε καθηγητές, γιατί καθηγούμαστε, πρέπει να προστατεύουν την κοινωνία από τη θέση τους. Να σας θυμίσω ότι στην πανδημία κανένας άλλος καθηγητής ιατρικής και επί της ουσίας ειδικός δεν βγήκε να μιλήσει. Είμαι βέβαιος ότι δεν είμαι ο μόνος που καταλάβαινε τι γίνεται, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο εξαγοράζει κατά τρομοκρατή. Δεν μου λέτε, κύριε Κούβελα, και επειδή έχουμε χρόνο, θα σταθώ λίγο σε αυτό. Είπατε για την κίτρινη κάρτα, τότε που τη φωνάζατε. Πώς σας φαίνεται ότι 3,5 χρόνια μετά θυμήθηκαν να βγάλουν κάποια στοιχεία κίτρινης κάρτας? Δεν είναι ότι το θυμήθηκαν. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι οργανώνονται συνέδρια για την κίτρινη κάρτα και ο μόνος που δεν έχει κληθεί επιστημονικά να μιλήσει είμαι εγώ. Όλοι οι άλλοι γίνανε ειδικοί ξαφνικά. Άνθρωποι που θα το θυμάστε γιατί το είχαμε ζητήσει τότε, mm-hmm. κάτω από την ανάρτησή μου για τον ανεπιθύμητη που κατά τη γνώμη μου συνέβη τον κύριο Καρταγιά, βγήκαν και με ρωτούσαν για καθηγητές ιατρικής, καρδιολογίας, γιατί χρησιμοποιώ ποδοσφαιρικούς όρους. Αγνοούσαν και τον όρο της κίτρινης κάρτας καθηγητές ιατρικής. Και βγαίνουν τώρα όλοι και κάνουν τους ειδικούς. Αυτά τα πράγματα, κύριε Σαχίνη, καταλαβαίνετε ότι είναι πραγματικά εκτροπή και μόνο πολιτική λύση έχει. Και πολιτική λύση είναι αυτή που ο καθένας αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα.
Να σας θυμίσω δε ότι τώρα που άρχισα να ασχολούμαι, συνειδητοποίησα ένα κάρο παραδοξολογίες. Δηλαδή το Σύνταγμα, όπως προφανώς γνωρίζετε, μιλάει για διάκριση των εξουσιών. Είναι δυνατόν ένας βουλευτής, δηλαδή μέλος του Κοινοβουλίου, εκλεγμένος βούλος, υπηρέτης του λαού, ταυτοχρόνως να είναι και υπουργός και άρα δυνάστης του, δεν θα έπρεπε να απαραιτείται από τη βουλευτική του έδρα για να αναλαμβάνει την εκτελεστική εξουσία? Έχουμε ταυτοπροσωπεία κοινοβουλευτικής και εκτελεστικής εξουσίας και ταυτοχρόνως με συνταγματική διάταξη η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η εκάστοτε κυβέρνηση, διορίζει και τους δικαστές. Τους ανθρώπους δηλαδή που θεωρητικά πρέπει να τους κρίνουν και να τους δικάζουν και να τους καταδικάζουν με αυτή την ασυλία των πολιτικών και τρέχα γύρευε και όχι μόνο πλέον. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μία, όχι για έλλειμμα δημοκρατίας, για μία παροδία δημοκρατίας, όπου οι τρεις εξουσίες επισήμως είναι μία και από εκεί και πέρα οι θεσμοί, είτε τεχνικοί είτε επιστημονικοί, που είναι για να προστατεύουν τον πολίτη, πετάνε χαρταετό, δεν κάνουν τίποτα. Κανένας θεσμός για την ασφάλεια των τρένων, κανένας από τον ΕΟΦ δεν τοποθετήθηκε για τα εμβόλια ή τις φαρμακευτικές αγωγές που έχουν χρησιμοποιηθεί. Κανένας δεν ασχολήθηκε με το πώς αποζημιώθηκαν αυτά τα φάρμακα, ενώ υπάρχει ειδική επιτροπή αξιολόγησης, στην οποία ήμουν εγώ πρόεδρος και αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέει ο νόμος. Δεν μπορεί ο υπουργός να παρακάμπτει αυτούς τους θεσμούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ταραβέρι, και όχι, και δεν είναι μόνο το οικονομικό, το οικονομικό ίσως είναι το λιγότερο, θεσμικό, το οποίο μας καθιστά, όχι μπανανία, δηλαδή μας καθιστά πέμπτο κόσμο, ούτε τρίτο ούτε τέταρτο. Δηλαδή είναι πραγματικά εξοργιστικό, κύριε Σαχίνη. Κύριε Κουβελά, για να κλείσω το κεφάλαιο της πανδημίας, γιατί έχω εδώ ερωτήματα ακροατών, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η ιστορία στο βάθος κήπος έκρυβε, κατά τη γνώμη σας, τζίρο δισεκατομμυριών? Τα δισεκατομμύρια ήταν ένα εργαλειάκι. Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι η θεσμική εκτροπή, δηλαδή ο κόσμος έμαθε να μην, ότι δεν υπάρχουν θεσμοί, εκπαιδεύτηκε να αγνοεί τους θεσμούς, και το πιο σημαντικό είναι ότι μας εξανάγκασαν να δώσουμε μόνιμα τα δεδομένα για να διασυνδεθούν στοιχεία που δεν θα έπρεπε να διασυνδέονται. Ας πούμε, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ακόμα και στα και με τα Rapid, θα έπρεπε να το παίρνουμε μόνο με τον ΆΜΚΑ. Γιατί μπαίναμε μέσα από το τάξη και διασυνδέαμε τα οικονομικά μας χαρακτηριστικά, τα περιουσιακά μας στοιχεία με τα σωματομετρικά μας χαρακτηριστικά? Συγγνώμη, δεν έχετε ακούσει, δεν έχετε ακούσει την Αμερικανίδα Μελληνίδα μάνα πανεπιστημιακό που ήταν υπεύθυνη του Facebook στην Αθήνα, πώς έγινε η παρακολούθησή της? Μέσα από SMS για εμβολιασμό. Κυρία Σίφορντ. Μα δεν είναι διεστραμμένο, κύριε Σαχίνη? Ποιος φυσιολογικός άνθρωπος που ξέρει ότι η πολιτεία, το κράτος έχει ιδρυθεί από εμάς τους ανθρώπους για να μας προστατεύει, επί της ουσίας είναι ο κύριος δυνάστης μας και ο κύριος εχθρός μας? Δηλαδή με αυτή την λογική, αν συνεχίζουμε, θα πρέπει το μόνο πράγμα που θα έχουμε απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή είναι να μας επιτραπεί οπλοφορία. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να σκεφτεί κανένας ότι μπορεί ίσως να συμβούν. Και θα θυμάστε ότι εγώ ήμουν πολύ κάθετο ότι αποκλείεται να γίνουν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, γιατί το προέβλεπαν διεθνείς νόμοι. Ήμουνα τελείως, δηλαδή, σαν να ήμουν ο πιο αφελής άνθρωπος του κόσμου. Δηλαδή, συμπεριφερόμουν. Μου λέει εδώ ένας φίλος, ο Νίκος, πρώτον, λέει να μην ξεχνάει ο κύριος Κούβελας άλλο ένα καθηγητή που δημόσια έβγαινε, τον κύριο Πουλά. Δεν τον ξέρω. Ο κόσμος εμπιστεύεται τους γιατρούς. Ο κύριος Πουλάς είναι βιοχημικός και είναι αναπληρωτής καθηγητής στη φαρμακευτική. Είναι πιο κοντά στο τεχνικό κατασκευαστικό κομμάτι ή τους μηχανισμούς. Σωστό. Οι γιατροί του αντικειμένου είμαστε το μάθημα που ουσιαστικά εκπαιδεύουμε, διδάσκουμε τους γιατρούς πώς να χρησιμοποιούν τα φάρμακα και τα εμβόλια. Κύριε, δηλαδή, πιο αρμόδιος πεθαίνει. Μη δίνετε διευκρίνηση, αναφέρθηκε. Ακούστε τώρα ερώτημα. Μπηκτή στον επικεφαλής της πνοής δημοκρατίας. Λέει ο φίλος ο Νίκος, παρακολουθώ όλες του τις συνεντεύξεις και συζητήσεις. Διαπιστώνω ότι ο κύριος Κούβελας το μεγαλύτερο βάρος της προεκλογικής του καμπάνιας και διαλεκτικής την στηρίζει στα δύο χρόνια της πανδημίας και του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Πρόσφατα είχε παρουσία διαδικτυακή σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Είναι αυτό το εκλογικό κοινό στο οποίο κυρίως απευθύνεται, αποτελεί δηλαδή συνειδητή επιλογή ή απλά υπερτονίζει ως επιχείρημα και απόδειξη της προβληματικής, εγώ λέω ανύπαρκτης, δημοκρατίας στη χώρα? Κοιτάξτε, όλοι με ρωτάνε για αρχή πώς ξεκίνησε, οπότε τι να πω, δεν απαντάω, είναι αναγκαστικό. Πάντα απαντάτε, εγώ πρέπει να το πω αυτό, ότι σε όλα απαντάτε, ελάτε. Είναι σημαντικό, ναι, πάντως αυτή τη στιγμή η κύρια βάση πολιτικής μας κίνησης δεν είναι η πανδημία. Η πανδημία, είπαμε, ήταν ένα παρατράγουδο που συνέβη
και πραγματικά δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Είμαστε διατεθειμένοι, εάν φυσικά ο ελληνικός λαός μας δώσει τη δυνατότητα, να διώξουμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει όλους τους υπεύθυνους. Και τους πολιτικά και τους επιστημονικά και τους νομικά. Το θεωρώ τυπική μας υποχρέωση στους χιλιάδους θανάτους που προκλήθηκαν όχι από ή με τον COVID, για τον COVID. Οι άνθρωποι πέθαναν για να εξυπηρετήσουν το αφήγημα του COVID. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει φυσικά και με τη δημοκρατία. Αλλά αυτό που κύρια μας απασχολεί είναι το έλλειμμα της δημοκρατίας, αυτό που σας είπα, ότι δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Πραγματικά εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάποιο άλλο πολιτικό φορέα να το σχολιάζει και να το στυλιτεύει και να επιθυμεί να το αλλάξει. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τις διατάξεις του συντάγματος για να έχουμε διάκριση των εξουσιών. Και έχουμε ήδη και σχέδια του πώς ακριβώς θα γίνεται αυτή η διαδικασία, με κοινωνικά κριτήρια, με εκλεγμένους και με κληρωμένους ανθρώπους που θα συμμετέχουν από την κοινωνία. Το δεύτερο δε που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι το τι μοντέλο τελικά αντίθεσης με το σύστημα θα χρησιμοποιήσουμε. Όλοι ξέρουμε ότι η ένταση εργασίας έχει πλέον απαξιωθεί, γιατί με τα Zoom και όλα αυτά που κάνανε, καταλαβαίνετε ότι εύκολα μπορεί να αντικατασταθεί ο άνθρωπος από ένα συστηματάκι τεχνητής νοημοσύνης. Όταν δεν θέλουν χέρια-χέρια, μας εξυπηρετούν οι χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι είναι χωρίς χαρτιά, χωρίς όνομα, ούτε ασφάλεια, και ό,τι και να συμβεί, μην τον είδατε τον Παναή στην κυριολεξία. Άρα λοιπόν στην ουσία, αυτό που θεωρούμε ότι είναι το κύριο εργαλείο να αντιμετωπίσουμε το σύστημα είναι η ένταση γνώσης και η αλήθεια που καλλιεργείται με σωστή τεκμηρίωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα και προς τα εκεί πρέπει να κινηθεί κάθε σοβαρός και έμπρον πολίτης. Κύριε Κουβελά, ρωτάνε εδώ αρκετοί ακροατές, προσπαθώ να τα ομοδοποιήσω για να μην σας τρώω χρόνο, το εξής. Εάν είστε μέσα στη Βουλή, είστε υπέρ της ανακλητότητας από το αξίωμα του βουλευτή, εφόσον... Απολύτως είμαι υπέρ της ανακλητότητας του βουλευτή, γιατί ο βουλευτής έχει εκλεγεί μόνον για να υπακούει τους ψηφοφόρους του, κύριε Ζαγένη. Είναι απαράδεκτο ο βουλευτής να παίρνει μια εντολή και μετά να κάνει ό,τι του καπνίσει. Επίσης θεωρώ απαράδεκτο όλα αυτά τα πισωγυρίσματα που κάνουν πολλοί και να δικαιολογούν τα δικαιολόγητα. Πρέπει οι άνθρωποι να παρετούνται αν δεν συμφωνούν με την πολιτική πλέψη και βέτο να βάζουν και να το δημοσιοποιούν όπου χρειάζεται και γενικώς πρέπει να είναι υπεύθυνοι στη σχέση του κοινωνικού συμβολέου που με τις εκλογές έχουν υπογράψει με τους ψηφοφόρους τους. Είναι βασικό αυτό. Και επίσης δεν δέχομαι καθόλου αυτά την ατιμορρησία των πολιτικών. Και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, λέτε δηλαδή, που είναι ανευθύνης υπουργών. Μάλιστα. Προφανέστατα αυτό εννοώ. Και όχι, δεν το εννοώ. Το λέω καθαρά. Αυτό πρέπει να φύγει γιατί μας προσβάλλει. Είναι προσβλητικό για τους πολίτες και είναι και προσβλητικό και για τους πολίτες που ασχολούνται πιο ενεργά με την πολιτική. Δηλαδή, όταν αποφάσισα να γίνω γιατρός, ήξερα ότι αν κάνω λάθος και ιδίως ηθελημένο ή από αδιαβασιά κτλ., θα πρέπει να τιμωρηθώ. Δεν ήμουν έτσι χαλαρός. Είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά και έχει ευθύνη. Το ίδιο και πολύ περισσότερο είναι ο ενεργός πολιτικός. Θα κλείσω λίγο τα θεσμικά με ένα ερώτημα πονηρό του φίλου μου του Νίκου. Λέει εδώ, τι απαντά λοιπόν ο κύριος Κούβελας σε άλλους συναδέλφους του, ακαδημαϊκούς δασκάλους καθηγητές, που λένε όπως ο κύριος Κοντογιώργης ότι με αυτή την εκλόγιμη μοναρχία και όχι δημοκρατία η καλύτερη λύση είναι μια συνειδητή πράξη πολιτικής αποχής των εκλογών. Τι απαντά ο ίδιος? Κοιτάξτε, έχουμε διαβάσει και εμείς διάφορα πράγματα τα οποία καθορίζουν την νοημοσύνη και τη γνώση μας βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που θα είχε σημασία είναι η λογική του Γκάντι, του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, της παθητικής αντίστασης. Το να μην πάω να ψηφίσω δεν είναι παθητική αντίσταση. Δηλώνει αδιαφορία, ιδίως σε ένα καθεστώς όπου και ένας να ψηφίσει βγαίνει κυβέρνηση. Mm-hmm. Γιατί οι άλλοι απλώς δεν μετριούνται. Το θεωρώ τελείως έτσι εξωγήινη προσέγγιση το να απαξιώσουμε το σύστημα, γιατί το σύστημα δεν μας απαξιώνει. Εάν ο κύριος Κοντογιώργης, ή δεν είναι προσωπικό έτσι, ή οποιοδήποτε κύριος Κοντογιώργης, καλούσε τον κόσμο σε παθητική αντίσταση, δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσετε κανένα μέσο, δεν θα πάτε να εμβολιαστείτε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, είπε ότι θα ψηφίσετε. Όχι, κανένας να μην πάει να εμβολιαστεί. Κανένας να μην χρησιμοποιήσει τις συγκοινωνίες. Κανένας να μην αγοράσει προϊόντα υπερκοστολογημένα. Κανένας να μην αγοράσει πανάκριβα αέρια. Κανένας να μην κάνει αυτά που μας εντέλουν να κάνουμε, τότε θα το καταλάβαινα. Όταν κάνουμε όλα τα άλλα και δεν πάμε να ψηφίσουμε, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Ή αυτός που το λέει, ή αφελής είναι, ή προδότης.
δεν έχει, για μένα δεν έχει άλλη λογική. Άλλος φίλος εδώ, ο Σάκης. Α, και πατριώτης σας, Θεσσαλονικιός. Ποιες είναι οι θέσεις του κυρίου Κούβελα περί αποκλειστικής οικονομικής ζώνης υδρογόνων ανθράκων, ευρωπαϊκών πολιτικών και ορθοπολιτικής κουλτούρας και παράνομα εισερχόμενων στη χώρα μεταναστών? Κοιτάξτε, οι παράνομα εισερχόμενοι μετανάστες είναι μια πληγή για τη χώρα μας και θα πρέπει οποιαδήποτε σοβαρή κυβέρνηση να το πολεμήσει. Έχει πολλά επίπεδα να το πολεμήσει κανείς αυτό. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι και νόμιμο και ηθικό. Όταν κάποιος είναι παράνομος μετανάστης, είτε επαναπατρίζεται ακαρία εφόσον συλληφθεί, είτε παρεμποδίζουμε ενεργητικά, όχι μόνο παθητική παρεμπόδιση, όλα αυτά τα κυκλώματα που μεταφέρουν τους παράνομους μετανάστες, προφανώς είναι και αυτά παράνομα. Ούτε ανθρωπιστικά είναι, ούτε το καλό της χώρας θέλουν. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο επίπεδα αντίδρασης. Το ένα είναι να εμποδίσουμε τα κυκλώματα μεταφοράς παράνομων μεταναστών και το δεύτερο είναι ο επαναπατρισμός όλων των παράνομων μεταναστών. Διαχωρίζω τη θέση μου από τους νόμιμους μετανάστες, τους οικονομικούς μετανάστες, τους οποίους η χώρα ίσως τους χρειάζεται, και τότε μιλάμε για διακρατικές συμφωνίες που πρέπει να γίνονται νόμιμα, καθαρά και όμορφα. Με χαρτιά και όλα. Εσείς, κύριε Κούβελα, εσείς, κύριε Κούβελα, θεωρείτε ότι όλοι αυτοί που παράνομα εισέρχονται στη χώρα εισέρχονται για να μείνουν στη χώρα, ή είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με ένα αντίτιμο τις κάνει αποθήκες ψυχών τις ελληνικές περιοχές? Γιατί λοιπόν δεν λέτε, ερώτημα, γιατί δεν λέτε λοιπόν όποιος εισέρχεται στη χώρα να του δίνουμε ταξιδιωτικά έγγραφα να πάει όπου θέλει, για να δείτε και την πίεση στις Βρυξέλλες μετά, ε? Αυτό το να πάει όπου θέλει δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αφού δεν έχει έγγραφα. Δηλαδή έτσι τον πολιτογραφούμε Έλληνα για να τον στείλουμε. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω να τον πολιτογραφεί Έλληνα. Δώστε του ταξιδιωτικά έγγραφα να πάει στον τόπο που αυτός θέλει. Γιατί θέλω να σας πω ότι ιστορικά τα μεταναστευτικά ρεύματα, και το ξέρετε καλύτερα από εμένα, ό,τι και να κάνεις, πολύ δύσκολα θα μπορέσεις να την αντιμετωπίσεις. Και εμείς φαίνεται ότι είμαστε χώρα πέρασμα. Δεν είμαστε τελικός προορισμός. Προφανέστατα, αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί, πραγματικά εγώ συνηγορώ. Είναι ένα νομικό θέμα το οποίο δεν το έχω συζητήσει με τα άτομα τα οποία είναι οι νομικοί της παράταξης, οπότε είναι κάτι που πραγματικά δεν το ξέρω βαθιά. Μάλιστα. Όταν κάτι δεν ξέρω, τι να σας πω. Πάμε παρακάτω, μη σας πάρω χρόνο. ΑΟΣ υδρογονάνθρακες, ρωτάει κόσμος. Ποια είναι λίγο για να τελειώσουμε, να τελειώσουμε λίγο το προηγούμενο. Όσοι μπαίνουν παράνομα πρέπει να μην είναι στη χώρα. Η χώρα πρώτον, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν μπορεί να είναι αποθετήριο ψυχών, και το δεύτερο, εμείς βαθύτατα, γιατί είμαστε ανθρωπιστές, επιθυμούμε οι άνθρωποι να μην χρειάζεται να μετακινούνται από τη χώρα τους. Κάτι που είναι οι γενικότερες πολιτικές του δυτικού κόσμου, στο οποίο δεν ευθύνεται ιδιαίτερα η Ελλάδα. Όχι δηλαδή, πόλεμοι, όχι πείνα, όχι εκμετάλλευση. Μάλιστα, σαφές. Προφανώς. Δηλαδή, όταν εκμεταλλευόμαστε, όταν έχουμε φτωχοποιήσει, ενώ όχι εμείς οι Ευρωπαίοι, την όλη την Αφρική και την Ασία, δεν γίνεται τώρα εγώ να πληρώσω το αποτέλεσμα του πλουτισμού των εντός εισαγωγικών εταίρων μου. Δεν είναι τέρι μου στο κάτω-κάτω. Για πείτε μου, ΑΟΣ υδρογονάνθρακες, ποια είναι η θέση της πνοής δημοκρατίας? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να εξασφαλίσουμε φτηνή ενέργεια, αν είναι δυνατόν δωρεά, για τον πληθυσμό. Δεν έχουμε καμία κόκκινη γραμμή στο τι θα χρησιμοποιήσουμε για την ευημερία των ανθρώπων μας. Αυτό λοιπόν που ουσιαστικά γίνεται με τα πετρελαιοειδή είναι λίγο, πώς να το χαρακτηρίσω, λίγο παράλογο, έτσι, επίοικος. Εμείς χρειάζεται να επεκτείνουμε όπου χρειάζεται τις δυνατότητες που μας δίνει το διεθνές δίκαιο, και να θυμίσω σε όλους, και γι' αυτό είναι κόκκινη γραμμή σε μένα που δεν το ήξερα κιόλας, όχι δεν το ήξερα, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι η δίκη της Λοζάνης είναι εν ενεργεία. Δεν έχει αλλαγή τίποτα, ούτε έχει τροποποιηθεί. Η Τουρκία έχει έκταση 3 μίλια από τις ακτές. Το να μην συζητάμε για τα 3 μίλια της Τουρκίας και να ασχολούμαστε με τα δικά μας δικαιώματα, να δίνουμε δηλαδή δικαίωμα σε κάποιον άλλο να μιλάει για το δικό μας χωράφι αντί για το δικό του, το θεωρώ ότι είναι επίοικος, επίσης προδοτικό. 3 μίλια από τις ακτές τους. Ό,τι είναι μέσα, είναι μέσα. Ό,τι είναι έξω, δεν είναι δικό τους. Είτε λοιπόν είναι δικό μας, που στις περιοχές που είναι τα αμφισβητούμενα είναι δικά μας, και μάλιστα δεν έχουν γίνει μόνο με συνδίκες με την Ελλάδα. Να σας θυμίσω ότι τα Δωδεκάνησα, που είναι η κρίσιμη περιοχή αντιπαράθεσης, είχαν προσδιορισμένα όρια, τα οποία οι Τούρκοι είχαν συμφωνήσει πρώτα με τους Ιταλούς, τα ξανασυμφώνησαν με τους Γερμανούς που είχαν πάρει μετά τη συνθήκη που έκανε η Ιταλία τα Δωδεκάνησα, μετά βγήκαν οι Εγγλέζοι που τα διαχειριζόντουσαν, και μετά την Αγγλία δόθηκαν στην Ελλάδα. Ενώ λοιπόν με όλες αυτές τις χώρες υπήρχαν τα όρια χωρίς καμία παρανόηση και διεκδίκηση, ξαφνικά πρόσφατα
η Τουρκία αποφάσισε να διεκδικήσει πράγματα που δεν τα είχε ποτέ. Αυτό προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν γίνεται να το δεχθεί οποιοδήποτε Έλληνας, όχι πολιτικός, Έλληνας, οποιοδήποτε Έλληνας δεν μπορεί να το δεχθεί. Είναι σαν να ρητώνει να καλλιεργεί στο χωράφι. Εάν θέλουμε στην εκμετάλλευση να συζητήσουμε να συνεκμεταλλευτούμε και τα εδάφη της Τουρκίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως είναι το έδαφος, είναι και η θάλασσα. Ο Γρηγόρης λέει: καλημέρα κύριε Κούβελε. Θα ήθελα να ακούσω λίγο την άποψη τη δική σας και του κόμματός σας, πνοής Δημοκρατίας, για την περίπτωση των κόκκινων δανείων, όταν ακούμε ότι 700.000 νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στο σφυρί. Ναι, έχω αντιληφθεί ακριβώς πώς έχει παιχτεί το παιχνίδι. Μοιάζει πάρα πολύ με την υπερχρέωση που είχαμε στην υγεία και το μόνο που μπορεί να μας γλιτώσει ως ανθρώπους πια είναι τα κόκκινα δάνεια να σταματήσουν να είναι κόκκινα. Είμαστε φανατικά υπέρμαχοι μιας συσάστιας που πρέπει να γίνει για τους ανθρώπους που πραγματικά αδυνατούν να καταβάλουν τα δάνεια που έχουν πάρει, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά τα δάνεια ξέρουμε ότι είναι ένα προϊόν τοκογλυφίας. Το έθνος μας θα έχει ξεπληρώσει στις τράπεζες και δεν μπορούν οι τράπεζες να κουνάνε το δάχτυλο σε κανέναν από εμάς. Πραγματικά. Δηλαδή, οι τράπεζες έχουν γίνει σαν τον Σάιλοξ στον έμπορο της Βενετίας, κύριε Ταγίνη. Mm. Δεν μπορεί να σου παίρνει ένα κομμάτι κρέας επειδή σου δάνεισε τρεις δεκάρες για να ταΐσεις τα παιδιά σου ή να αγοράσεις ένα κεραμίδι να βάλεις μέσα το σπιτικό σου. Αυτό, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, είναι αθλειότητα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα θα ξαναγύρω στην πανδημία αναγκαστικά, που ενώ είχαν πει ότι δεν θα γίνονται δημοπρασίες ακινήτων, έχω φίλο μου που έκασε το μαγαζί του μέσα στην επιδημία διότι δεν κατέβαλε 10-20.000 δραχμές και μιλάμε για ένα μαγαζί της τάξης ίσως και μισό εκατομμύριο. Μιλάμε για αθλειότητες του συστήματος που έχουν στήσει ένα ανταλαβέρι με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Κύριε Κούβελα, πώς σκέφτεστε τη χώρα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια και εννοώ τι κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να στραφεί ως παραγωγικό μοντέλο η χώρα? Κοιτάξτε, πια πολλά χρόνια με κάποιο μηχανισμό που ειλικρινά δεν τον έχω καταλάβει έχει ενοχοποιηθεί η προσπάθεια δημιουργίας πλούτου. Εμείς θεωρούμε ότι για να υπάρξει δίκαιη διανομή πλούτου πρέπει να υπάρχει πλούτος. Τι να χωρίσω τη φτώχεια μου, θα πάρεις εσύ δυο στραγάλια και θα μαλώσουμε στο τρίτο? Άρα λοιπόν επί της ουσίας αυτό που μας χρειάζεται είναι πρέπει τελείως να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Οι προτάσεις αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου έχουν να κάνουν με πάρα πολλά επίπεδα. Είναι η ενεργειακή διαχείριση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μια κυβέρνηση δίνει άδεια σε ένα μεγάλο πολυεθνικό οργανισμό να στήσει, ξέρω εγώ, εκτάρια φωτοβολταϊκά και να μην δώσει 200.000 άδειες σε ιδιώτες να στήσουν μικρά φωτοβολταϊκά, τα οποία θα τους λύσουν και το ενεργειακό πρόβλημα ατομικά και φυσικά που να τους προσφέρουν και ένα εισόδημα. Γιατί αυτό θέλει δίκτυο χαμηλής τάσης που δεν έχει χώρα και κανείς δεν έχει επενδύσει σε αυτό. Μα αυτό είναι πολιτική απόφαση. Μάλιστα. Να το φτιάξουμε το δίκτυο. Δηλαδή δεν γίνεται να λέμε δεν υπάρχει και να κοιταζόμαστε. Μιλάμε για πολιτικές δράσεις. Δεν μιλάμε για το φέρε ο Θεός. Το δίκτυο το φτιάχνουν άνθρωποι. Και είναι πολιτική απόφαση που θα επενδύσεις. Άρα λοιπόν το πώς και τι θα επενδύσεις έχει να κάνει με τη διαχείριση του χρήματος και όταν κάπου υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή πραγματικά δεν μας περισσεύουν και πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τα δημοψηφίσματα, κύριε Σαχίνη. Εξηγείς κανονικότατα στο λαό τι συμβαίνει με ένα διάγγελμα. Τα διαγγέλματα των πρωθυπουργών δεν είναι για να βγούμε να απολογηθούμε για τις βλακίες που κάναμε. Αν έχουμε κάνει βλακεία ή κάνουμε χαρακτήρι ή παρετούμαστε. Με συγχωρείτε λίγο, κύριε Κούβελα, γιατί υπάρχει μια είδηση. Ο έγκλειστος στις αλβανικές φυλακές Μπελέρης είναι ο δήμαρχος της Χιμάρας. Πριν από λίγο έγινε γνωστό το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι ο εγκλεισμός προκάλεσε τη συσπήρωση της εθνικής μειονότητας αναγνωρισμένης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, των Βορειοϋπηρετών στην Νότια Αλβανία και έχουμε μια εμφατική νίκη του Ομογενή παρότι φυλακισμένος. Όχι, να λέμε. Δεν του συσπήρωσε. Συσπηρωμένοι ήταν, κύριε Ζαγίνη, και γι' αυτό το φοβότουσαν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Δεν είχε να κάνει. Αυτά, ξέρετε, μου θύμισε πολύ έντονα την απαγωγή που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πρόεδρο του Καναδά ως ναρκέμπορα. Δηλαδή μπήκανε καταδρομή σε ξένη χώρα και συλλάβανε τον πρωθυπουργό πρόεδρο, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, ο Ορτέγκα, γιατί τον κατηγορούσαν τότε για εμπόριο ναρκωτικών. Του Παναμά, ο πρόεδρος, ναι. Είναι αθλειότητες των συστημάτων και δυστυχώς τις ζούμε κάθε μέρα και πρέπει ο πολίτης να τις καταλαβαίνει νωρίς και να αντιδράει έγκαιρα. Ρωτάει άλλος ακροατής εδώ, έχετε ανάψει φωτιές. Λέει, μπορεί να μας πει ο κύριος Κούβελας την επόμενη μέρα αν ο ελληνικός λαός επέλεγε την πνοή δημοκρατίας να είναι η πλειοψηφία.
θα καταργούσε τους μνημονιακούς νόμους. Γιατί επί της ουσίας, λέει εδώ ο ακροατής, δεν έχουμε βγει από τη μνημονιακή επιτήρηση. Όλοι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί είναι εν ενεργεία και πάνω σε αυτό πατάνε όλοι όσοι εκμεταλλεύονται την Ελλάδα, λέει εδώ. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Αυτό το θα σκίσω τα μνημόνια. Όλοι μπορούμε να βγάλουμε φωτοτυπία και να τα σκίσουμε, ενώ δεν τα έχει διαβάσει κανένας. Έχω φάει πάρα πολύ χρόνο, δηλαδή χειρότερα από τις Πανελλήνιες, και πρέπει να σας θυμίσω ότι εγώ ήμουν καλός μαθητής. Διάβαζα τις Πανελλήνιες. Τώρα έχω διαβάσει πολύ περισσότερο, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Τα μνημόνια είναι μια σκοτεινή ιστορία, κύριε Σαχίνη. Πολύ σκοτεινή ιστορία. Εάν δεν υπάρξει πολιτική και δικαστική διερεύνηση, ακριβώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο που θα μας πολεμήσει και θα μας καταστρέψει. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται δεν είναι να δηλώνουμε, πώς το λένε, σκίζω τα μνημόνια και δεν τα δέχομαι κτλ. Αλλά πραγματικά να κάνω αυτό που μπορούμε. Αυτό που μπορούμε λοιπόν είναι δικαστική, διοικητική και πολιτική διερεύνηση. Θα σας θυμίσω ότι υπάρχουν email του τότε Υπουργού Οικονομίας, του κυρίου Παπακοσταντίνου, προς την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, που ζητούσε αποτέλεσμα ελλείμματος. Αποτέλεσμα. Όχι την επεξεργασία των δεδομένων και την ακριβέστερη και πραγματική επεξεργασία, αλλά ζητούσε να δοθεί ένα έλλειμμα 14,7, νομίζω, πάνω από 14,5. Τι το ήθελε ο Υπουργός, ζουρζουρνά αυτό το μεγάλο έλλειμμα, ενώ επισήμως ήταν γύρω, ξέρω εγώ, 7 στο 8. Καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε μια μεθόδευση, θα πρέπει να δούμε ποιοι την κάνανε και σε συνεννόηση με ποιους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει και να δικαστούν και να καταδικαστούν από τη στιγμή, βέβαια, που κρυφθούν ανώκες. Αν όλα έγιναν σωστά, δεν έχουμε κανένα λόγο να μπλέξουμε με το να τιμωρούμε αθώους ανθρώπους. Αλλά επειδή έχω την σαφή υπόνοια ότι δεν έγιναν και όλα πολύ καλά, υπάρχει δυνατότητα να κηρυχθεί από χθες το χρέος και φυσικά να απαλλαχθούμε από αυτό νομιμότατα και χωρίς κυρώσεις. Πέραν δε τούτου, βλέπουμε ότι η Ευρώπη παραπέει πραγματικά και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα συνεχίσει αυτά που έκανε. Και βέβαιως παραπέει όχι γιατί κάποιος την πολέμησε, αλλά γιατί μόνη της έβαλε τα χεράκια της και έβγαλε τα ματάκια της. Οι ανισότητες που δημιουργήθηκαν και ενισχύονται είναι ο κύριος λόγος που δεν έχουμε γίνει η Ευρώπη των λαών, που ειλικρινά όλοι πιστεύαμε και εγώ το πίστευα. Τι καλύτερο από αυτό, αλλά έχει γίνει μια Ευρώπη του κεφαλαίου και μια Ευρώπη που τυλιμένεται ένα πιστωτικό σύστημα, mm-hmm. το οποίο δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία. Δεν έχει κανένα προηγούμενο στην ιστορία. Άλλος φίλος. Ποια κατά τον κύριο Κούβελα πρέπει να είναι η προτεραιότητα στη χώρα? Ανάταξη της πρωτογενούς, για παράδειγμα, παραγωγής με σκληρή δουλειά και αρκετές στερήσεις από τις οποίες θα πάρουμε τους καρπούς έπειτα από 15-20 χρόνια, ή αύξηση μισθών και κατανάλωσης χωρίς κάποιο αντίκρισμα στην παραγωγή και στις επενδύσεις? Η αύξηση μισθών και κατανάλωση είναι μια συγγενής δράση η οποία γίνεται μόνο για ψυχοθερικούς λόγους. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι μια αναδιάταξη όχι μόνο της πρωτογενούς παραγωγής αλλά όλης της διαδικασίας δημιουργίας πλούτου. Η δημιουργία πλούτου έχει να κάνει με τη γεωργική παραγωγή, έχει να κάνει με την κτηνοτροφία, έχει να κάνει με την ενέργεια που πρέπει εντός εισαγωγικών να αποκεντρωθεί, δηλαδή να μοιραστεί αυτή η δυνατότητα στους ανθρώπους και όχι σε κάποια τράστ. Και από εκεί και πέρα προφανέστατα πρέπει να εργαστούμε. Να σας θυμίσω, κύριε Σαχίνη, ότι οι Έλληνες δεν είμαστε τεμπέλιδες. Καθόλου τεμπέλιδες. Εμένα μου έχει φύγει ο τάγκος να δουλεύω όλη μου τη ζωή και γύρω-γύρω μου βλέπω ανθρώπους πάρα πολύ εργατικούς και πάρα πολύ δημιουργικούς που επί της ουσίας πολλές φορές τους εμποδίζεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν. Δεν τους δίνονται κίνητρα. Για παράδειγμα, στην έρευνα λέμε για τα ανταγωνιστικά προγράμματα. Τα ανταγωνιστικά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, έχουν να κάνουν με συμφέροντα έξω από τη χώρα μας. Και να σας θυμίσω ότι η χρηματοδότηση της έρευνας, επειδή είναι ακριβώς φορ, θα έπρεπε σαφέστατα να γίνεται. Δεν μπορώ εγώ να κάνω έρευνα από μόνος μου, τι είναι. Αυτό όμως που ουσιαστικά δεν έχουμε στη χώρα είναι η δική μας δυνατότητα. Δεν υπάρχει αυτό που θα θέλαμε πολλοί από εμάς, μια εθνική τράπεζα επενδύσεων. Και να σας θυμίσω ότι αυτό δεν είναι κανένα καινούριο πράγμα που τώρα εγώ το σκέφτηκα γιατί είμαι σοφός. Εθνική τράπεζα επενδύσεων υπήρχε, κύριε Σαχίνη. Ήταν η ΣΒΑ, ήταν η ΕΤΕΒΑ και τις κλείσαμε. Κατάλαβε ο πολίτης ότι αυτές έκλεισαν. Τι ακριβώς πρόβλημα είχαν και έπρεπε να τις κλείσουμε προκειμένου να τις δώσουμε σε ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία ουσιαστικά δεν θα κινούνται με όφελος τον πολίτη και τον λαό, αλλά κάποιους ανθρώπους, κάποια κέντρα τα οποία είναι σκοτεινά και επί της ουσίας άνομα.
Άλλο ερώτημα εδώ. Επειδή άκουσα λίγο τις τοποθετήσεις του πάνω στα κρίσιμα εθνικά ζητήματα του κ. Κούβελα, θέλω να το ρωτήσω. Λέει μέχρι 3 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Η Τουρκία όμως λέει στη χώρα μας ότι αν επεκτείνουμε τα δικαιώματά μας έως 12 μίλια, είναι αιτία πολέμου. Τι απαντά? Κοιτάξτε να δείτε. Ο πόλεμος είναι ένα διπλωματικό χαρτί. Άρα λοιπόν να σας θυμίσω ότι εγώ, επειδή είμαι και λίγο μεγαλούτσικος, το 83 ήμουν φαντάρος. Η πατρίδα, τιμώντας τα προσόντα, τα δικά μου προσόντα, με έκανε τοπογράφο στο πυροβολικό. Χρειάστηκε λοιπόν σε κάποια φάση που πάλι μας απειλούσαν εκεί με το χώρα, τότε βέβαια ήταν ο πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχε δώσει τότε πάγια διαταγή να βυθίσουμε τα πλοία. Όταν λοιπόν υπάρχει μια πάγια διαταγή και δεν περιμένω από τον Λοχία να μου δώσει εντολή, καταλαβαίνετε ότι δείχνει η χώρα μία διάθεση πραγματικά να υπερασπίσει τα δικαιώματά της. Σαφές. Εάν κάνουμε αυτό που άκουσα προχθές έντρομος από τον κύριο Βαρουφάκη, θα πάρω τηλέφωνα. Και τώρα τι να σας πω, ποιο να πάρω, τη τη χαρίκλια, να μου το πει στο Φλιντζάνι. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, πραγματικά. Δεν μιλάμε τότε για χώρα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αίσθηση των γεγονότων. Και σας πληροφορώ ότι τότε, επειδή όλοι λέμε για τα παιδιά μας που θα χαθούν, εμείς που υπηρετούσαμε κύριε Σαχίνη, κανένας μας δεν είχε ηθικό πεσμένο. Όλοι μας πραγματικά νιώσαμε υπερήφανοι που είχαμε πάρει τέτοιες εντολές. Τώρα, λέει κάποιος ακροατής εδώ, ρωτήστε, ο φίλος Αποστόλης, ρωτήστε, από την Καλαμάτα, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Κούβελα, γιατί λοιπόν μόνος του με την πνοή δημοκρατία στις εκλογές και όχι σε ένα συνασπισμό, για παράδειγμα, με τη Συμμαχία Ανατροπής του κυρίου Καζάκη? Δεν βρίσκω κάποια διαφορά σε αυτά που άκουσα και από τους δύο, γιατί μόνος του και όχι σπυρωμένος και ο ένας και ο άλλος? Αν θυμάμαι καλά, είχαν κάνει και μια κοινή εκδήλωσή της, την Αντιδεθ. Είχα συμμετάσχει και εγώ με πολλούς. Σας είπα ότι για δύο χρόνια έψαχνα να βρω ανθρώπους οι οποίοι θα στήριζαν συγκεκριμένα πράγματα. Θα είδατε ότι πολλές από τις συνεργασίες που προέκυψαν δεν έφτασαν να περάσουν από τη Βουλή, γιατί κάποιος από αυτούς έκανε κάποιο λάθος. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα εθνικό σύμβολο παρανόμως, να χρησιμοποιήσει το λάθος όνομα, το λάθος έργο κτλ. Δεν μου λέτε, εάν εσείς θέλετε να αλλάξετε πράγματα, με ποιος θα σας συγκιάτε, ποιος ακριβώς είναι ο έντιμος, ποιος είναι ο σωστός και ποιος αμέσως μετά δεν θα ακολουθήσει δικούς του δρόμους? Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ επώδυνη και είναι σαν το γάμο. Θέλει τεράστια εμπιστοσύνη. Δεν είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε ένα κίνημα οφείλουν να είναι εργαζόμενοι με γνωστό βιογραφικό, να δείξουν ότι τη δουλειά που αναλαμβάνουν την τελειώνουν και να έχουν να επιδείξουν μια ιστορία. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μας φαίνονται και πολύ εντάξει, θα πρέπει πρώτα να το αποδείξουν. Αν λοιπόν μιλάμε για μια συνεργασία, προφανέστατα θα μπορούσαμε ανθρώπους σαν τον κύριο Καζάκη, που φαινομενικώς έχουμε κοινές απόψεις, να τις προχωρήσουμε. Να σας θυμίσω όμως ότι οι κόκκινες γραμμές που εμείς για παράδειγμα βάζουμε και στο θέμα της Μακεδονίας, και είναι κάτι πέρα και πάνω από το όνομα, είναι και άλλα πράγματα που συμμετέχουν στη σχέση μας με τα Σκόπια. Ο κύριος Καζάκης παλιότερα είχε δημοσιεύσει κείμενα που έλεγε ότι είναι εθνικιστικά τσιτάτα. Έχω τέτοια κείμενα. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει σύμπνοια από την αρχή, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βεβαιωθούμε ότι πραγματικά συμπλέουμε και δεν είναι αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε. Το επόμενο είναι ότι όταν εγώ διώχθηκα επισήμως και σε πολλά επίπεδα και από τις θέσεις μου και από την εργασία μου, δεν έχω δει καμία ιδιαίτερη παρησία κάποιος να βγει και να πει ναι να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε. Άρα λοιπόν η ένωση έρχεται εκεί που πραγματικά γίνεται η μάχη. Η ένωση στο τραπέζι της κουβέντας και ανάμεσα στο τυρί και το αχλάδι δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Άλλος και φίλος... το πιο σημαντικό κύριε Σαχίνη, συγγνώμη, και το πιο σημαντικό. Όταν βγαίνουν πολύ μπροστά μας να διαλέξουμε, με ποιο δικαίωμα θα διαλέξω εγώ ποιος θα μας εκπροσωπήσει? Αυτή είναι μια δουλειά που γίνεται μόνο από το λαό και μόνο ο λαός μπορεί να το διαλέξει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν στην ουσία θα έπρεπε να ενωθούμε σε επίπεδο βάση, όχι σε επίπεδο συμφωνίας αρχηγών κομμάτων. Αυτά δεν είναι δημοκρατικά πράγματα. Έτσι απαντάτε λοιπόν και στο φίλο το Νίκο που λέει τι συνέβη με το έτερο είναι ήμιση, δεν το ξέρω εγώ αυτό, τον κύριο Άρη Μουσιώνη και έφυγε από το προσκήνιο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ο κύριος Μουσιώνης, ο κύριος Μουσιώνης ήταν από την αρχή άνθρωπος ο οποίος είχε στηρίξει πάρα πολλά πράγματα. Ο κύριος Μουσιώνης για προσωπικούς λόγους και σημαντικούς λόγους υγείας, πραγματικά
δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις. Ωραία, μην επεκταθείτε. Μην, απαντήσατε, μην επεκταθείτε. Όχι, για να πάμε παρακάτω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει άλλος φίλος ακροατής. Ποια είναι η άποψη του κυρίου Κούβελα για την ελίτ της χώρας σε σχέση με την πολιτική? Εννοείται, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτοχρηστεί χρηστεί και παίζουν με τις τύχες μας. Το δυστύχημα είναι ότι πολλοί από τους ανθρώπους έχουν πιστεί ότι δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή είναι η διαδικασία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον ιδεολογικοί απόγονοι των δολοφόνων του Καποδίστρια, οι οποίοι συνεχίζουν να μας κυβερνάνε. Άλλος φίλος, ο Αργύρης. Ποια είναι η άποψή του για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων επανορθώσεων, γιατί πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρά την πρωθυπουργική κάλυψη, την πέταξε, λέει, ότι είναι θέμα του παρελθόντος, μας απασχολεί το μέλλον. Ναι. Προφανώς. Και απελευθέρωση είμαστε σαν θέμα του παρελθόντος και να ξαναφωνάξουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και άλλα τέτοια. Αυτά είναι γελιότητα, δεν θα πρέπει να τα συζητάμε. Όσον αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις, πραγματικά υπάρχουν κάποιοι νομικοί κύκλοι που ισχυρίζονται, αλλά δεν το ξέρω, ότι επί της ουσίας για να μπούμε στο σχέδιο Μάρσαλ μετά τον πόλεμο, απεμπολίσαμε το δικαίωμα στις αποζημιώσεις. Πέρα όμως από τις αποζημιώσεις, εμείς μιλάμε για γερμανικές οφειλές. Έχουν πάρει αναγκαστικό δάνειο από τη χώρα μας. Το δάνειο δεν σβήνει, δεν χαρίζεται. Όταν λοιπόν μιλάμε για αποζημιώσεις, είναι λίγο ίσως υπερβολή να συζητάμε για αποζημιώσεις. Εγώ θα ήθελα όλες τις γερμανικές οφειλές. Όσες δικαιούμαστε να τις ζητήσουμε. Προφανέστατα, εάν δεν υπάρχει όντως μια επίσημη συμφωνία για το σχέδιο Μάρσαλ, προφανέστατα πρέπει να διεκδικήσουμε τις πολεμικές αποζημιώσεις. Αλλά για το δάνειο που πήραν αναγκαστικά από τη χώρα μας οι Γερμανοί, δεν μπαίνει καμία κουβέντα. Δηλαδή είναι κάτι που το δικαιούμαστε και υποχρεώμαστε να το πάρουμε. Αλλιώς ούτε εμείς τους χρωστάμε. Αν αυτοί δεν μας χρωστάνε, εμείς γιατί τους χρωστάμε? Εμείς είμαστε χαζοί της παρέας. Κύριε Κούβελα, θα κλείσω ρωτώντας σας, την ερχόμενη Κυριακή για πρώτη φορά ψηφίζουν και οι 17άριδες. Έχετε μπροστά σας ένα 17άρι και λέει, κύριε Κούβελα, μετέχουν τόσα κόμματα. Γιατί εγώ να πάω στην κάλπη, πρώτον, όταν βλέπω ότι δεν μπορώ να ζήσω με 450 ευρώ και πολύ περισσότερο να κάνω οικογένεια, και δεύτερον, γιατί να επιλέξω, και με αυτό το να κλείσουμε, την πνοή δημοκρατίας? Ωραία, στην κάλπη πρέπει να πάει, γιατί είναι το μοναδικό δικαίωμα που το έχουμε αφήσει ακόμα σαν πολίτη και φαίνεται ότι το φοβούνται οι κυβερνήσεις. Δεν είναι ότι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονος μύθος ότι πας δεν πας, το αποτέλεσμα θα βγει από ένα κομπιούτερ. Αυτό είναι τεράστιο ψεύδος και πιστεύω ότι το καλλιεργεί το σύστημα και όλοι οι αντιδραστικοί. Πρέπει οι νέοι να πάνε στις κάλπες και από εκεί πέρα να διαλέξουν αυτόν που τους ταιριάζει, αυτόν που λέει πράγματα που συμφωνούν, και αν ρίξει μια ματιά στο βιογραφικό τους, εφόσον φυσικά υπάρχει, να δουν κατά πόσον αυτά που λέει τα πιστεύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, κύριε Σαχίνη. Τώρα, γιατί εμένα και όχι, ξέρω εγώ, οποιονδήποτε άλλο. Εγώ πιστεύω ότι είμαι απολύτως ειλικρινής. Και ξέρετε, όταν κάποιος με συναντήσει και με βλέπει στα μάτια, το καταλαβαίνει αμέσως. Δυστυχώς δεν είμαστε τόσο γνωστοί ως κίνημα, προκειμένου όλοι οι άνθρωποι να μας γνωρίζουν. Αλλά δεν ξέρω άλλους ανθρώπους που να βγήκαν και να κάνουν κάτι από το οποίο να βγήκαν χαμένοι. Εγώ από την πανδημία, που θα μπορούσα να είμαι απολύτως κερδισμένος, έχω βγει απολύτως χαμένος. Αυτή τη στιγμή δηλαδή οικονομικά, κοινωνικά, επαγγελματικά έχω εξαθλειωθεί και πραγματικά οποιοδήποτε αυτό μπορεί να το διαπιστώσει. Γιατί ούτε άνεργος που έμπλεξα με την πολιτική ήμουνα, ούτε παιδί κομματικού σωλήνα εκπαιδευμένο, ούτε τίποτα. Ήμουνα ένας άνθρωπος που εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, εργάστηκα δημιουργικά. Όλοι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί μου, είτε ως ασθενείς είτε ως συνάδελφοι, ξέρουν ότι πάντα ήμουν ανάργυρος. Εμένα φαλήρισε το ιδιωτικό μου ιατρείο γιατί δεν μπορούσα να παίρνω χρήματα από τους ανθρώπους και πάει λέγοντας. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μπορεί εύκολα κάποιος να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να ψηφίσει αυτό που του ταιριάζει και του αρέσει. Εγώ δεν μπορώ πέραν τούτου να αναγκάσω κανέναν, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να πάει να ψηφίσει και οπωσδήποτε πρέπει να πάρει την ευθύνη της πράξης του. Να τους δει όλους και να πει ποιος, ρε αδερφέ, από αυτούς μπορεί να βγει σε μια κουβέντα με τον Ερντογκάν και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας μας. Δεν είναι δηλαδή ότι θα ψηφίσω κάποιον που θα μου δώσει ένα επίδομα 100 ευρώ. Είναι, θα ψηφίσω κάποιον ο οποίος αύριο θα είναι ένας ηγέτης της χώρας που θα τα βάλει με τους άλλους. Δεν θα φοβηθεί, δεν θα χρηματιστεί, δεν θα αποφασίσει να παίξει ένα ταλαβέρι. Κύριε Κούβελα, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια μέχρι την Κυριακή, που εκεί μιλάω ο πολίτης βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη. Δεν σας ευχαριστώ μόνο για τώρα. Σας ευχαριστώ και για την τελείως καθαρή και δημοκρατική στάση σας
και τον καιρό της πανδημίας. Αυτά τα πράγματα δεν θα τα ξεχάσει κανένας ποτέ. Ούτε ότι βγαίναμε μαζί με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη και θυμάστε πώς γινόντουσαν οι συζητήσεις, ποιος πραγματικά εμφανέστατα είχε δίκιο και θα θυμάστε πόσο λυσαλαία ήταν η αντίδραση του συστήματος. Να σας θυμίσω ότι υπήρχαν μέχρι και ανοησίες που λέγανε ότι πρέπει να μας εμβολιάζουν στα διόδια, λες και ο εμβολιασμός είναι, ξέρω εγώ, πέταγμα μιας χαρτοπετσέτας και άλλα τέτοια πράγματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά όλα αυτά και ελπίζω να σας συναντήσω αύριο. Κατεβαίνω στην Κρήτη. Α. Έχω μια ραδιοφωνική εκπομπή αύριο το απόγευμα. Τηλεοπτική, συγγνώμη, εκεί στις 6.30 ώρα. Ελπίζω ειλικρινά να μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε και από κοντά. Να είστε και καλά. Κάποιον άλλον ενδιαφέρεται να βρεθούμε και να πούμε κάτι. Ασφαλώς. Καλή συνέχεια, κύριε Κουβελά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Να είστε πάντα καλά.